Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχθείτε στη σκηνή έναν άνθρωπο τόσο μεγαλομανή που κάνει ο ίδιος την off-stage ανακοίνωση για τον εαυτό του. Κυρίες και κύριοι, υποδεχθείτε τον Γιώργο Χατζιπαύλου! Γεια σας, χαίρετε! Καλώς ήρθατε στο timing! Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ξέρετε, μ' αρέσει πάντα όταν ξεκινάει η παράσταση, μ' αρέσει να σας κοιτάζω. Μ' αρέσει να κοιτάζω τα πρόσωπά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή. Βλέπω παντού χαμόγελα, παντού και είναι πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Τα χαμόγελα είναι σε όλο το θέατρο εκτός από την πρώτη σειρά, βέβαια. Στην πρώτη σειρά δεν υπάρχουν χαμόγελα, υπάρχουν παγωμένα πρόσωπα. Θα μας γαμίσει τώρα, έτσι, κάτσαμε μπροστά. Γιατί το κάναμε αυτό, κακώς, δεν έπρεπε. Γιατί υπάρχει αυτή η φήμη ότι όταν πας να δεις stand-up, ο κωμικός κάνει αστεία σε βάρος σου, σε ξεφτιλίζει για να γελάνε οι υπόλοιποι. Ενώ δεν ισχύει, έχω κείμενα. Γι' αυτό έχετε έρθει, για να ακούσετε τα κείμενά μου. Παρότι η δημοφιλέστερη απορία, πάντα υπάρχει ένας μετά την παράσταση που έρχεται και σε ρωτάει, καρτερικά περιμένει, και έρχεται σου λέει: Να σου ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Αυτά που έλεγε στην παράσταση ήταν γραμμένα από πριν, τα σκεφτόσουν εκείνη την ώρα. Που το βλέπεις αυτό το λαμπρό μυαλό, αυτό το φωστήρα. Αυτό το παιδί που είναι για έξω τώρα, εδώ χάνεται, τι λέμε τώρα. Να πηγαίνεις στην αυλή, να ρωτάει το συγκρότημα, ωραία τραγούδια τώρα, τα γράψατε! Εννοείται έχουμε κείμενα. Εντάξει, οι περισσότεροι το ξέρουν ότι έχουμε κείμενα, υπάρχει μια άλλη κατηγορία θεατών εκεί, είναι αυτοί που σε περιμένουν να σου πούνε ένα αστείο τους, να το βάλεις στην παράσταση. Ξέρετε ποιοι είστε, μην το κάνετε, μην έρθετε. Έρχονται με μια χαρά, σου λέει, λοιπόν, άκου, ας πού ένα, να το βάλεις και θα γίνεται χαμός, το λέω εγώ, και στο λέει, και είναι παπαριά κάθε φορά. Και εγώ δεν το κρύβω, αν μου πεις ότι είναι φοβερό και είναι παπαριά, είμαι... Αλλά δεν κολώνει, δεν πτωείται. Σε κοιτάει, σου λέει, κοίτα, δεν το είπα καλά εγώ, θα το φτιάξεις εσύ. Μπράβο, μου έβαλε και homework. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, ενίοτε οι κομικοί μιλάμε στους θεατές. Αλλά υπάρχει μια ευγένεια, υπάρχει μια ωραία πρόθεση. Είναι ωραίο να γνωρίζεις ανθρώπους που σε τιμούν με την παρουσία τους. Και επίσης σκεφτείτε ότι οι παραστάσεις είναι μοναδικές συγκυρίες. Αυτό που συμβαίνει απόψε εδώ δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά. Η παρέα που είμαστε εδώ σήμερα, με αυτή τη σύνθεση ανθρώπων, δεν θα υπάρξουμε ποτέ ξανά ως παρέα, με αυτήν ακριβώς τη σύνθεση, σε κανένα χώρο χρόνο. Okay. Ή κι άμα συμβεί, μη χαρείτε, έτσι αρχίζει το λόγο. Οπότε. Αλλά παρόλα αυτά, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας τρόπος, υπάρχει μια μέθοδος που αν την εφαρμόσετε όπως σας πω, ακόμα και να σας μιλήσει κωμικός σε παράσταση, θα σηκωθεί να πάει στον επόμενο. Θέλετε να σας την πω. Καλά, πρώτη σειρά, βγάλετε χαρτί και μολύβι. Κρατάτε σημειώσεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν οι κωμικοί μιλάμε στους θεατές, στη γλώσσα του stand-up, αυτό λέγεται crowdwork. Ο λόγος που το κάνουμε είναι για να σπάσει ο πάγος. Ξεκινάμε, κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και ανάλογα την απάντηση φτιάχνουμε κάποια αστεία αυτοσχεδιαστικά. Κάποια είναι ωραία, κάποια όχι, αλλά σιγά-σιγά μπαίνουμε στα κείμενά μας. Okay, αυτός είναι ο λόγος. Τώρα, για να πάρεις τις απαντήσεις, κάνεις ερωτήσεις. Και οι δημοφιλέστερες ερωτήσεις που κάνουν όλοι οι κωμικοί είναι δύο. Πώς σε λένε και τι δουλειά κάνεις. Και όλα εξαρτώνται από το τι απαντάς. Για παράδειγμα, στο πώς σε λένε. Αν σε λένε τσαμπίκα, μην το πεις. Πες ψέματα. Ένα κοινό τοπό όνομα. Μαρία, Τάκης, Σοφία, Γιάννης, Κώστας. Δεν θα κατέβει να σου ζητήσει ταυτότητα ο κωμικός. Δεν θα κάνει εξακρίβωση στοιχείων. Okay. Τώρα, τι δουλειά κάνεις. Εδώ είναι το σημαντικό. Πείτε του μια δουλειά που θα τον συγκινήσει. Πείτε το επιλέξει. Δουλεύω εθελοντικά σε μια οργάνωση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρέπει να είναι μεγάλος παπάρας ο κωμικός. Για να σκεφτεί ένα αστείο για σένα τώρα. Δηλαδή, πραγματικά θα εκτεθεί. Οπότε δεν το κάνει, πάει στον επόμενο. Το έχουμε, είναι απλό, εύκολο. Τέλεια. Έχοντας πει αυτό, αισθάνεσαι ασφαλής να μιλήσω με κάποιους. Οι πίσω λένε ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ψυχάρες, ρε παιδιά. Ωραία, και επειδή οι προφητείες είναι για να εκπληρώνονται, πάμε στην πρώτη σειρά. Είναι κοντά, τους βλέπω και τους ακούω. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Χαλαρά, το έχουμε. Καλώς ήρθες στην παράσταση, όνομα. Φανή. Φανή. Ωραιότατο, απλό, κοινότοπο, Φανή. Όπως είπα τώρα, οι περισσότεροι κωμικοί θα ρωτήσουν τι δουλειά κάνεις. Είσαι έτοιμη, Φανή, γιατί δεν είμαι σαν τους περισσότερους κωμικούς. Δεν είμαι ψωνάρα, το έχουν γράψει εφημερίδες αυτό. Όταν διαβάζαμε εφημερίδες, όχι τώρα που τις παίρνουμε για να βάψουμε το σπίτι. Έτσι. Φανή, δεν με νοιάζει τι δουλειά κάνεις. Καμιά φορά είναι και πράγματα που δεν μας αρέσουν να τα κάνουμε. Φανή, τι έφαγες το μεσημέρι. Έλα, απλό. Κρυθαράκι στο φούρνο. Ωραιότατο. Μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά, Φανή, η σωστή απάντηση στην ερώτηση είναι: έφαγα κρυθαράκι στο φούρνο που ετοίμασα για μια οργάνωση στην οποία συμμετέχω θελοντικά για άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλω να πω. Εγώ σας δίνω την κεντρική ιδέα. Πρέπει να το χτίσετε όμως, έτσι.
Δηλαδή, μην περιμένετε μασμένη τροφή. Φανεί, σύστησέ μου το άλλο σου μισό, το φίλο σου, ποιο είναι. Είναι ο άντρα σου, είναι ο σύζυγό σου, ποιο είναι. Δεν έχει ιδέα τι είναι, σε έχει πάρει στο κατόπι, είναι ο στόκερ σου. Τι είναι, αραβωνιαστικό, αραβωνιάζονται ακόμα οι άνθρωποι. Εκτό αν αραβωνιαστήκατε 1985 και ακόμα δεν το έχετε πάρει απόφαση. Είναι τεπασέ, αραβωνιαστικό, πολύ ωραία. Γεια σου, αραβωνιαστική τη φανή, όνομα. Γεια σου, Σωτήρη. Πόσο καιρό είστε αραβωνιασμένοι, Σωτήρη? Απ' το Πάσχα, τώρα αραβωνιαστήκατε. Και δεν μου λες, της έκανες πρώτα σιγά μου κανονικά, είπες θες να παντρευτούμε. Άλλαξε η χρονιά και της έκανες και μετά τι είπες, ας πούμε, ξέρεις, είπαμε να παντρευτούμε, στο μαλακί να το κάνουμε αραβώνα πρώτα. Χαλαρά, λοιπόν, ωραία, και πότε σκέφτεσαι να παντρευτείτε? Δεν ξέρεις, αυτά έχει ο αραβώνας, κατάλαβες. Ο αραβώνας χαλάει, αυτό είναι. Δεν είναι σίγουροι. Πολύ ωραία. Καλό, δεν ξέρω. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί πριν αραβωνιαστείτε χωρίς λόγο? 3 χρόνια. Wow, πολύ ωραία. Μη μου δείχνεις δάχτυλα, ξέρω τα 3 πόσα είναι. Γενικά, ποια λέξη αντιστοιχεί σε ποιο αριθμό, μέχρι το 10 είμαι βέβαιος. Ωραία, πάμε εδώ. Γεια σας, χαίρετε. Ωραίο χρώμα το φόρεμα, ωραίο πράσινο, το κοιτάει. Δεν είναι, ναι. Όνομα. Αλεξάνδρα και Σταύρος. Είστε ζευγάρι, παιδιά, έτσι. Αλεξάνδρα και Σταύρος. Πόσο καιρό είστε μαζί? 8 χρόνια! Έχετε αραβωνιαστεί εσείς? Κακός, μπορείτε να κάνετε. Γεια σας, ζευγάρια και εσείς, έτσι. Μ' αρέσει η τέρμα που κοιτάει αλλού. Σου λέει, άμα δεν τον κοιτάω, δεν με βλέπει κι αυτός. Στη σχολή του Χάρι Πότερ μας τα μάθαμε αυτά. Όνομα. Ραφαήλ και Βίκη. Βίκη, πόσο καιρό είστε μαζί, παιδιά? 5 μήνες, το πήρε πάνω του, για αυτός δεν θα θυμάται. Ο Ραφαήλ είναι τόσο ευτυχισμένος που βρήκε κοπέλα που δεν μετράει το χρόνο. Έχω κοπέλα, είναι. 5 μήνες και γιατί είστε εδώ απόψε, χάνετε χρόνο. Κρίμα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ζορίστηκε κανείς, ε? Αγχώθηκε κανείς που του μίλησα, ε? Πείτε αλήθεια, ε? Ζοριστήκατε. Αυτό. Φάει τα popcorn, εσύ, μην κάθεσαι, κοιτάς. Το συμπεριφέρεται στο τελευταίο μου γεύμα, θα μου μιλήσει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν πάτε να δείτε γενικά κωμωδία και ειδικά stand-up, αφήστε τις ανησυχίες και τις προκαταλήψεις σας έξω από την πόρτα. Γιατί δεν σας γνωρίζω προσωπικά, οπότε δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, να θίξω κανέναν, καμία δουλειά, καμία ιδιότητα, καμιά καταγωγή, καμιά πεποίθηση, καμιά πίστη, τίποτα. Χωρίς να πληγωθεί κανείς, χωρίς να νιώσει ότι τον προσβάλλουμε, απλά κάνουμε αστεία με τα πάντα χρησιμοποιώντας τα στερεότυπα. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί τα στερεότυπα είναι πράγματα τα οποία ισχύουν και δεν ισχύουν, αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο εργαλείο της κωμωδίας. Και τα χρησιμοποιώ στις παραστάσεις μου. Για παράδειγμα, στην πρώτη μου παράσταση στην Κύπρο, έπαιζα σε ένα θέατρο που καλή ώρα είχε διάδρομο στη μέση. Και όσο έπαιζα, μπροστά καθόταν ένα ζευγάρι. Και όσο έπαιζα, αλλάξαν θέσεις. Μπήκε από μέσα η κοπέλα και βγήκε το αγόρι απ' έξω. Και ρώτησα, λέω, παιδιά, όλα οκ, okay, έγινε κάτι, είστε καλά. Και πετάγει την Κύπρια και μου λέει, εν χωρί. Εν χωρί. Και σταμάτησα την παράσταση και του είπα, μόλις καταλάβαμε όλοι γιατί δεν υπάρχουν κυπριακές τσόντες. Είναι αδύνατο να γυριστούν. Σκέψου τον κάμεραμάν που πρέπει να του πει στην τράβα πλάνο την Κύπρια ξαπλωμένη στο κρεβάτι, την ώρα που μπαίνει ο Αφρικανός, βγάζει το παντελόνι το εργαλείο, γδέρνει πάτωμα, όχι αστεία. Το βλέπει η Κύπρια και λέει, σε πού θα μπει αυτό, μάνα μου, θα μεν χωρί. Θα πηγαίνει η κάμερα. Είμαι έτσι μέσα στο σπίτι μου. Μου έχουν χτυπήσει την πόρτα μάρτυρες του Ιεχωβά. Τους έχουμε τους μάρτυρες του Ιεχωβά, έτσι. Είναι αυτοί, πετάγονται ξαφνικά, δεν τους έχει φωνάξει κανείς, αλλά έρχονται, τους λένε: γεια σας, θέλετε να αλλάξετε θρησκεία, έχουμε μια καλύτερη. Χαμηλότερο πάγιο, 200 λεπτά ομιλίας με τον Θεό. Φορητότητα στα δόγματα. Και είναι ευγενέστατη πάντα. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω 2 τύπους που είναι με το κοστούμι και μου λένε το opening line που λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλετε να αφήσετε τον Ιησού να μπει στο σπίτι σας? Λέω, ναι, ποιος από τους 2 σας είναι? Είμαι έτσι. Είμαι έτσι στην προσωπική μου ζωή. Πετούσα από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, ερχόμουν να παίξω στο φεστιβάλ. Και διάβασα τα κείμενά μου στο αεροπλάνο, γιατί μόλις θα προσγειωνόμουν θα πήγαινα στο θέατρο κατευθείαν. Και είναι ένας πιτσιρικάς δίπλα μου 19 χρονών, ο οποίος με έχει αναγνωρίσει και δεν το έχει βουλώσει. Είναι όλη τώρα, για πες τι κάνεις, θα πούσε εκεί, να πάει, αλλά. Είναι η ηλικία που τα αγόρια μιλάνε με φωνή, δεν καταλαβαίνει τι θέλουν. Αγοράζει σύμφωνα για να πιάσει τι λέει. Και κάποια στιγμή τα παρατάω, λέω δεν θα συγκεντρωθώ και του πιάνω κουβέντα, λέω εσύ τι κάνεις αυτά, με τι ασχολείσαι, μου λέει εγώ είμαι στη σχολή της αστυνομίας και ρώτησα γιατί δεν είχα ιδέα πραγματικά, λέω πόσα χρόνια είναι οι σπουδές σας, μου λέει 2,5 και μου φάνηκαν πολλά.
Θες 6 χρόνια για να γίνεις γιατρός. Θες 2,5 για αστυνομικός, είναι πολλά. Και μου βγήκε αυθόρμητα, δεν ξέρω γιατί. Του λέω να ρωτήσω κάτι. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχετε να μάθετε. Ή επειδή είστε αστυνομικοί, σας παίρνει τόσο πολύ καιρό να τα μάθετε. Είναι στερεότυπο. Είναι στερεότυπο. Δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία χωρίς αστυνομία. Δεν θέλω να προσβάλλω ούτε το θεσμό ούτε τους αστυνομικούς. Καταρχάς δεν θα δούλευαν οι καφετέρειες άμα δεν είχαμε αστυνομία, έτσι. Και αυτό είναι στερεότυπο. Δεν πάνε στις καφετέρειες, κάποιοι κάνουν σούζες με τις μηχανές. Με το χέρι στην καρδιά δεν θέλω να προσβάλλω ούτε τους αστυνομικούς ούτε την αστυνομία. Έτσι, έχω φίλους που έχουν καφετέρειες. Αλλά είμαι έτσι. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να σας πω ότι δεν έχετε καμιά διαφορά. Εάν με κρίνετε και σκέφτεστε, μα είναι δυνατόν, κάνετε τέτοια πράγματα, είστε ακριβώς το ίδιο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι. Όλοι οι άνθρωποι, επειδή τα παιδικά μας χρόνια είναι η αφετηρία μας, οι ψυχολόγοι λένε ότι πάντα έχουμε την τάση να παίζουμε. Και όποτε μας δίνεται η ευκαιρία, παίζουμε. Και πώς το κάνουμε αυτό? Γιατί έχουμε στο κεφάλι μας αυτό το χαριτωμένο κολόπεδο που το ακούσε δεδομένες στιγμές, σου λέει κάτι μαλακιά. Και τι κάνεις τη μαλακιά, και είναι μια απελευθερωτική πράξη. Αλλά μπλέκεις και λες τώρα τι κάνουμε, τώρα είσαι μόνος σου. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία ενώ θες να τα κάνεις, ενώ σου λέει να τα κάνεις, δεν τα κάνεις. Γιατί ξέρεις ότι κοινωνικός δεν είναι αποδεκτά, οπότε δεν τα κάνεις, αλλά ψοφάς να τα κάνεις. Αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αυτά είναι που θες να κάνεις. Όπως όταν σε πλησιάζει Αφρικανός πλανόδιος, αυτοί οι τύποι που πουλάνε DVD και έχετε με αυτή τη βαριά αφρικανική προφορά και σου μιλάει αγγλικά, σου λέει «Hello my friend, would you like to buy DVDs my friend?» Και εσύ του λες «No, thank you» και φεύγεις, ενώ ψοφάς να του πεις «No, my friend, I don't wanna buy DVDs, I got Netflix, motherfucker». Δεν το κάνεις. Για τον ίδιο λόγο που όταν ακούς Γερμανούς να μιλάνε στον δρόμο, να λένε «Guten Tag, ich bin da», απλά θες να περάσεις, θα πρέπει να κάνεις και να φύγεις. Δεν το κάνεις όμως. Αλλά μπορείς να μιλάς για όλα αυτά. Μπορείς να μιλάς σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θέλουμε να πληγώσουμε κανέναν, σε ένα περιβάλλον που έχουμε συμφωνήσει ότι απλά ψάχνουμε τα αστεία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Γι' αυτό αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά που κάνω. Γι' αυτό λατρεύω το stand-up και γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική μέρα στη ζωή μου, την ημέρα που αποφάσισα να παραιτηθώ από την πρωινή δουλειά που είχα για να ασχοληθώ με το stand-up. Και σε αυτή την παράσταση θα μοιραστώ μαζί σας όλες αυτές τις πολύ πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Και πριν σκεφτείτε, χεστήκαμε για τις δικές σου σημαντικές στιγμές. Δεν είναι ομιλία TEDx, αστεία ήρθαμε να ακούσουμε. Να σας πω ότι ναι, έχετε δίκιο. Οι σημαντικές στιγμές άλλων ανθρώπων δεν έχουν σημασία για μας. Ο τρόπος που τις αναζητούν όμως έχει σημασία για όλους. Γιατί οι σημαντικές στιγμές σε κάνουν αυτό που είσαι, σε καθορίζουν, σε διαμορφώνουν, σε αλλάζουν. Και έχουν κάποια χαρακτηριστικά που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, δεν ξέρεις ποτέ έρχονται. Πολλές φορές μάλιστα ζεις μια σημαντική στιγμή και δεν έχεις ιδέα ότι την έζησες. Το ανακαλύπτεις πολλά βήματα στον δρόμο παρακάτω. Δεύτερον, οι σημαντικές στιγμές δεν είναι απαραίτητα ευχάριστα γεγονότα. Πολλά δυσάρεστα έως και θλιβερά γεγονότα σε διαμορφώνουν και σε καθορίζουν. Τρίτον, μπορεί μια σημαντική στιγμή για κάποιον άνθρωπο να είναι ευχάριστη, η ίδια στιγμή για κάποιον άλλον να είναι δυσάρεστη. Και τέταρτον, συμβαίνει και αυτό, μπορεί ταυτόχρονα η ίδια στιγμή για τον ίδιο άνθρωπο να είναι και ευχάριστη και δυσάρεστη. Αυτό έχει συμβεί στη ζωή μου μία φορά, όταν πήγαινα πρώτη ηλικίου. Στην πρώτη ηλικίου είχα μια πολύ καθοριστική εμπειρία για τη ζωή μου. Αγκάλιασα κορίτσι για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ήταν ένα πάρτι που είχα πάει και ήταν μια κοπέλα που μου άρεσε πάρα πολύ και είχα αποφασίσει να τη ζητήσω να τα φτιάξουμε εκείνο το βράδυ και ξεκίνησα να την κοιτάω επίμονα με ένα γλυκό βλέμμα, ή έτσι νόμιζα τότε, γιατί άμα δεις 16χρονα πώς κοιτάνε κορίτσια, είναι όλη πτέρυγα ανώμαλων κορυδαλλού σε μια φάτσα. Δηλαδή, αν πας κοντά, ακούς μικυθμούς, ακούς... Αλλά παρόλα αυτά, οπλίστηκα με σθένος και θάρρος και την πλησίασα και με τη δευτική μου φωνή της είπα «Γεια, θέλεις να χορέψουμε?» Μου είπε ναι και χορέψαμε όπως χορεύουν τα αγόρια στα 16. Την κράταγα σφιχτά στην αρχή πάνω μου και σιγά σιγά έκανα λίγο προς τα πίσω τη μέση. Έβγαζα το πόδι προς τα εδώ. Έκανα αυτό να την αχτεί να πάει από εκεί. Τα αγόρια ξέρετε τι εννοώ. Τα κορίτσια αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Είναι αυτό που σε χορεύει ο άλλος και λες τι στο διάλογο πολυομιελίτιδα έχει. Ενώ ο άλλος είναι σε ανοιχτό διάλογο με αυτόν που φωνάζει από κάτω πιο κοντά. Δεν φτάνω. Τράβα πετσάκι. Δεν φτάνω. Αλλά όσο
Όσο χορεύαμε, τη ζήτησα να τα φτιάξουμε, μου πενέ και εκείνη την ώρα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Το παράδοξο είναι ότι το τραγούδι που χορεύαμε την ώρα που τα φτιάξαμε είναι ένα ελεϊνό τραγούδι χωρισμού. Μια παλιά μπαλάντα των Soft Cell λέγεται Say Hello, Wave Goodbye και έχει στίχο μέσα όπου ο άντρας λέει στην κοπέλα: Χάσω από τα μάτια μου, είσαι ό,τι πιο γελίο περπάτησε στη γη. Δεν είχε σημασία. Εκείνη την ώρα αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack της πιο σημαντικής στιγμής της ζωής μου. Τα φτιάξαμε, η σχέση κράτησε 10 ολόκληρα λεπτά. Ήρθε μετά από λίγο αγχωμένη κιόλας και μου λέει: Θέλω να χωρίσουμε, μου τα ζήτησε ο Κοσμάς και μου αρέσει πιο πολύ. Τα λέμε, φιλάκια, bye. Και το τραγούδι άρχισε να συμβολίζει την πιο θλιβερή στιγμή της ζωής μου. Το ίδιο πράγμα σήμαινε ταυτόχρονα δύο ακραία αντίθετα συναισθήματα. Και αυτή η κοπέλα πρέπει να σας πω ότι με πλήγωσε. Και αυτό το τραύμα το κουβαλούσα πολλά χρόνια μέσα μου. Εντάξει, εννοείται και το ξεπέρασα και τη συγχώρεσα πρόπερση, γιατί έμαθα ότι είναι χωρισμένη με 3 παιδιά. Εγώ εκεί ήμουν, αυτή έφυγε, για να θυμίσω, έτσι. Αλλά από τότε, αυτό το τραγούδι κωδικοποιήθηκε και για κάποιο λόγο συμβολίζει για μένα πάντοτε τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Κάθε φορά που συνειδητοποιώ ότι έζησα κάτι σημαντικό, έρχεται στο μυαλό μου και παίζει ξανά και ξανά. Κάθε φορά που νιώθω ότι συμβαίνει κάτι σημαντικό, το φέρνω εγώ στο μυαλό μου και παίζει ξανά. Έκανα τον απολογισμό μου τώρα. Δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλος, θα γίνω 45 το καλοκαίρι, αλλά στα 45 ένα είναι γεγονός, ότι τα καλά σου χρόνια είναι πίσω, όχι μπροστά. Δεν ξύπνησε κανένας στα 50 ανανεωμένο σε φάση. Άλλος άνθρωπος, δε φίλε. Εκτός αν συνήλθα από κόμμα. Αλλά ξέρεις, μεγάλος δεν είσαι μόνο όταν περνά τα χρόνια. Μεγάλος είσαι όταν δεν μπορείς να προσαρμοστείς με δεδομένα της καθημερινότητας με τα οποία οι νεότεροι σου ζουν αρμονικά. Υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, στο περιβάλλον τα οποία με αφήνουν με ανοιχτό το στόμα. Τα φαρμακεία, για παράδειγμα, που πήγαμε ξανά και ξανά μες στην πανδημία. Τα φαρμακεία τα θυμάμαι να πουλάνε φάρμακα. Τώρα είναι πολυκαταστήματα τροφίμων. Έχει, το φαρμακείο έχει γκοφρέτες, σοκολάτες, δημητριακά, γάλα, χυμό. Και για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, όταν τρως κάτι από το φαρμακείο, λες μην παθαίνω τίποτα αφού είναι από το φαρμακείο. Έχω ένα φίλο τρώει μια σοκολάτα τόση κάθε μέρα. Του λέω χαλάρωσε ρε μαλάκα. Τι απάντησε μαλάκα, αφού από το φαρμακείο. Σας το λέω, άμα αρχίζουν και πουλάνε ναρκωτικά τα φαρμακεία, θα είμαστε όλοι στο γραφείο με τις κόκκες από το πρωί, τις γραμμές. Θα μπαίνεις μέσα, κύριε Διευθυντά, με φωνάξατε. Ναι, μισό λεπτάκι. Κόκα, κύριε Διευθυντά, χωρίς γλουτένι θες, ναι. Βέβαια, το πιο περίεργο που πουλάνε τα φαρμακεία είναι το λεγόμενο φυτικά φάρμακα. Τα γνωρίζετε τα φυτικά φάρμακα? Να σας πω ακριβώς τι είναι τα φυτικά φάρμακα. Είναι αυτό που λέει στο φαρμακοποιό: Πονάει ο λαιμός μου, τι να πάρω. Και σου λέει: Έχουμε αυτό που είναι φυτικό και αυτό που είναι φαρμακευτικό. Λες, τι διαφορά έχουνε. Αν πάρετε το φυτικό, θα ξανάρθετε αύριο να πάρετε το άλλο. Δεν με πιάνουν. Έχω φίλους που τους πιάνουν, αλλά είναι αυτοί οι ανισόρροποι που σου λένε: Γιώργο, μην παίρνεις φάρμακα. Δεν υπάρχουν αρρώστιες, Γιώργο. Όλα είναι στο μυαλό, Γιώργο. Όλα είναι εδώ, Γιώργο. Και λες, τι λες, φίλε, όλα είναι εδώ. Ο άλλος έπαθε αιμοβλογιά. Τι είχε εδώ, δηλαδή. Άρα και αν ήμουνα πουά θα μου πήγαινε. Άπειρα πράγματα. Πράγματα της καθημερινότητας της ζωής μας όταν πας στο γιατρό. Όταν πας στο γιατρό και διαπιστώνεις ότι ώρες-ώρες οι γιατροί συμπεριφέρονται σαν οκτάχρονα κακομαθημένα. Που πας και του λες: Γιατρέ, πονάω εδώ. Και πάει και σου πάει. Εδώ, και λες: Ναι! Αφού στόπα, γιατί πιάνεις! Και αρχίζει ακατανόητες ερωτήσεις. Πόσο πονάς? Πιο πολύ από όσο τα νύχτα. Πονάς μόνο εκεί κι αλλού. Όταν ήρθα μόνο εκεί, μετά με γάμισες, πονάω κι αλλού. Και η αγαπημένη μου ερώτηση, θέλω να μου περιγράψεις τι πόνος είναι. Ξημέρωμα Αυγούστου σε νησί Κυκλαδίτικο. Ένα κορίτσι χάνεται στο βάθος, ο άνεμος της παίρνει το πουλάρι και ένα αγόρι κλαίει στα γόνατα. Άπειρα πράγματα. Ο τρόπος που διασκεδάζουμε. Όταν βγαίνεις έξω, που θες να πας σε μπαρ, σε εστιατόριο, σε μπαρ, εστιατόριο, όπου και να πας, που δεν φτάνεις και μπαίνεις μέσα, αλλά έχει μια κοπέλα στην είσοδο, πάντοτε που είναι super sexy και super ψηλή για κάποιο λόγο. Και όσο πιο αργά, τόσο πιο ψηλή. Δηλαδή, ξεκινάει με φλάτ παπουτσάκι στις 6, μετά μπαίνει δεκάποντο, δωδεκάποντο, στις 3 το πρωί σε κοιτάει από το 2,80. Είναι γιολελέ, ήχου! Και αν τη ρωτήσεις τι δουλειά κάνει, σου λέει είμαι PR σε ένα bar restaurant. Η πραγματική της δουλειά, ξέρετε ποια είναι? Να σε καθυστερεί να μπει στο μαγαζί. Γιατί με το που φτάνει στο μαγαζί, αρχίζει να σου κάνει ερωτήσεις. Καλησπέρα, πόσα άτομα είστε? Είστε για ποτό ή για φαΐ? Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος? Η Μακεδονία είναι ελληνική? Η ρίζα 12? Και η αγαπημένη μου ερώτηση, έχετε κάνει κράτηση? Και ψυχή το μαγαζί, μέσα δεν έχει κανέναν, έτσι.
Και λες, όχι, είναι πρόβλημα αυτό. Και λέει, αχ, μισό λεπτό. Και πάει μέσα και μιλάει με ένα σφίχτη από αυτούς τους τετράγωνους, τους μπράβους, που γυρνάνε μονόπαντα γιατί δεν έχουν λαιμό. Όταν τους φτιάχνανε, είχαν τελειώσει οι λαιμοί και απλά επιδώσαν το κεφάλι στο θώρακα. Και όπως του μιλάει, σου ρίχνει και ένα άγριο βλέμμα αυτός. Και λες, αυτού κάτι του έχω κάνει και δεν θυμάμαι τώρα, θα γίνει μαλακία. Και έρχεται κοντά σε φάση, καλησπέρα, δεν έχουμε κάνει κράτηση. Για έλατε μαζί μου. Δεν θα έρθω μαζί σου, είσαι τρελός, φοβάμαι. Θα με κατεβάσει σε κανένα υπόγειο με κόσμο χωρίς κράτηση και μπράβο να τους δέρνω. Θα το ξανακάνετε! Θα το τολμήσετε ξανά! Όχι, σε παρακαλώ! Έβαινα άλλους δύο, τώρα θα δει τι θα πάθουν. Άπειρα, πράγματα που λέμε. Πράγματα που λέμε στην καθημερινότητά μας και δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα λέμε. Έχετε πει τη φράση να φτιάξουμε κοτόπουλο το μεσημέρι. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Ωραία, πάω να αγοράσω κοτόπουλο. Και κάποιος θα μεταχθεί να σου πει ελευθέρας βοσκής να πάρεις, έτσι. Και κανείς δεν έχει ιδέα γιατί το ελευθέρας βοσκής είναι καλύτερο από το άλλο, το οποίο δεν ξέρω καν ποιο είναι το άλλο. Γιατί προσέξτε, όταν λες κοτόπουλο, σου λένε ελευθέρας βοσκής. Ψάρι όμως ιχθυοτροφείου. Το κοτόπουλο το εμπιστεύεσαι να πάει μια βόλτα. Το ψάρι θα κάνει μαλακία. Ο βυθός είναι γεμάτος πειρασμούς. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και ρώτησα το χασάπι. Λέω, θα ρωτήσω το χασάπι. Του λέω, μαν τι παίζει, γιατί το ελεύθερας βοσκής θεωρείται καλύτερο. Και μου λέει, άμα ξεκινάει έτσι, ξέρεις ότι έχετε πολύ ωραία απάντηση. Μου λέει, είναι καλύτερο. Το λέει και η ίδια η λέξη. Γιατί το κοτόπουλο ήταν ελεύθερο. Τι εννοείς ελεύθερο, δηλαδή, τι ήταν, ξέρω εγώ, θάνατο στα αφεντικά, βίβαλα ρεβολουθιών, Βασίλη, ζούμε, Γιαννά, ακούμε, τι εννοείς, δηλαδή. Τι ήταν το κοτόπουλο, δηλαδή, θα παίρνω τη συσκευασία του κοτόπουλου και θα έχει από πίσω την ιστορία του, η ελεγχία του Τσίκη. Ένα κοτόπουλο που ταξίδεψε, ερωτεύτηκε. Ένας επαναστάτης που απελευθέρωσε κοτέτσια πριν τον συλλάβουμε και τον κάνουμε πανέ. Απόψε, θα φας έναν ήρωα. Και μου λέει ο Χασάπης, καλά κορόιδευες, η αλλαξής η κότα είναι πολύ παρεξηγημένο ζώο. Λέω, δηλαδή, πρώτα απ' όλα μου λέει, είναι πανέξυπνο. Εκεί έφυγα. Δεν υπήρχε λόγος, η κότα είναι το πιο ηλίθιο ζώο στον κόσμο και απόδειξε. Αυτό είναι τι κάνει η κότα όταν τη σκόψει το κεφάλι. Τι κάνει? Τρέχει. Πού πάει? Τι στο διάλο σκέφτεται τώρα? Πάνε να φύγουμε, μας βρήκε τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, όσο μας βαστά τα πόδια μας, καλά είμαστε. Άγιο ήθαμε. Αλλά ανάμεσα σε αυτές τις στιγμές έρχονται οι άλλες, οι σημαντικές. Ανάμεσα σε αυτές τις καθημερινές ανούσιες έως ανόητες στιγμές που ζούμε όλοι μας, έρχονται οι άλλες, οι πολύ σημαντικές. Και σας είπα πριν ότι δεν ξέρεις ποτέ έρχεται μια σημαντική στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Την έζησα πριν από 5 χρόνια ακριβώς. Πριν 5 χρόνια έγινα μπαμπάς για πρώτη φορά στη ζωή μου. Άργησα, έγινα μπαμπάς. Ευχαριστώ. Δεν είχα πρόβλημα. Πάντοτε με φανταζόμουν μπαμπά. Γενικότερα είχα κάποιες ανησυχίες ως άνθρωπος πριν γίνω γονιός, ας πούμε. Αναρωτιόμουν εάν έχω τα αποθέματα αγάπης που απαιτούνται για ένα παιδί. Ένα παιδί το αγαπάς όταν δίνεις γι' αυτό τη ζωή σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Και έλεγα, έχω τα αποθέματα αγάπης, αυτή τη αγάπη εγώ. Και ρώταγα φίλους μου που είχαν ήδη παιδιά και με ξεφορτωνόντουσαν αφοριστικά. Μου λέγανε, εννοείται να τα αγαπάς, αφού είναι δικό σου. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Έχω πολλά δικά μου πράγματα, δεν τα αγαπάω. Ας πούμε, έχω έναν εκτυπωτή. Είναι δικός μου. Είναι, τον αγαπάω. Του έχω σκάσει κλωτσιά και έχει πάει στον τοίχο απέναντι, γιατί δεν έκανε αυτό που του έλεγα να κάνει. Και δεν κόλωσα, κοίταξα τις υπόλοιπες συσκευές στο γραφείο σε φάση. Αυτά παθαίνει που σε μακούει, το καταλάβαμε. Η δεύτερη ανησυχία που είχα είναι αν θα είμαι περήφανος για το παιδί μου και θα το στηρίξω σε επιλογές του, με τις οποίες όμως εγώ θα διαφωνώ κάθετα. Ίδια απάντηση. Και θα το στηρίξεις και περήφανος θα είσαι, αφού είναι δικό σου. Εδώ 100% δεν πάει έτσι και ιστορικά να το δείτε. Ας πούμε, δεν φαντάζομαι οι γονείς του Χίτλερ να τον στήριξαν στις επιλογές του. Έλεγαν, τι θα κάνεις όταν μεγαλώσεις? Θα καίω Εβραίους. Δεν συμφωνούμε, αλλά να γίνεις ο καλύτερος αν το κάνεις, έτσι. Ούτε θα καμάρωνε ο πατέρας του. Λέγαν, τι κάνει ο γιος, με τι ασχολείται? Α, επιχειρηματίας, έχει φούρνους. Η τρίτη ανησυχία ήταν καθαρά πρακτική. Φοβόμουν ότι θα μου πέφτει το παιδί από τα χέρια. Γιατί είμαι ο τύπος που μου φεύγουν πράγματα από τα χέρια. Έχω σπάσει 11 οθόνες κινητών και δεν ήταν όλα δικά μου. Για να καταλάβετε, είμαι αυτός ο φίλος που λέει, α, καινούργιο κινητό για να το δω. Sorry, ρε φίλε. Είναι στην εγγύηση, έτσι. Αυτός είμαι εγώ. Και πάντοτε έλεγα, το κινητό δεν μπορείς να χειριστείς και σου πέφτει το παιδί. Και όχι τίποτα άλλο. Αν σου πέσει το κινητό, πας και το φτιάχνεις. Το παιδί. Σε ρωτάνε και διάφορα πράγματα. Πώς σας έπεσε, γιατί σας έπεσε, μήπως το ρίξατε. Και λες, φτιάξε το ρε φίλε, γεια σας μαλακές. Κάνε και ένα upgrade, βγάλε μυρωδιές και έχεις άμα μπορείς να πας στο διάλογο να μιλήσεις. Και επίσης, άμα χαλάσεις το κινητό, δεν σε αφήνουν χωρίς κινητό, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης, έτσι. Ενώ παιδάκι σου λένε αυτό, είναι κάτσε βλέπετε, δεν είναι. Κανονικά πρέπει να σου πούν το παιδάκι σας θέλει 15 μέρες να γίνει καλά. Έλατε, πάρτε, έχουμε παιδάκι αντικατάστασης εδώ, διαλέξτε ποιο θέλετε.
Το κινεζάκι. Εξαιρετική επιλογή, κύριε. Κάνει ό,τι και το δικό σας και αν σας χαλάσει το κινητό, ξέρει να το φτιάξει. Α, έχουμε πρόβλημα με τους φούρνους του Χίτλερ, αλλά όχι με την παιδική εργασία. Είστε υποκριτές. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλη η διαδικασία. Δεν έχω κάποιο συγκλονιστικό γεγονός να θυμάμαι την περίοδο της εγκυμοσύνης. Κάναμε τον προγενετικό έλεγχο με τη γυναίκα μου, τα κάναμε όλα όπως έπρεπε. Εκεί διαπίστωσα ότι έχω τα αποθέματα αγνής βλακείας, για να λέγομαι άντρας, γιατί έγραψε τις εξετάσεις στη γυναίκα μου. Όταν ήρθε η σειρά μου, μου λέει: Γιώργο, εσύ θα κάνεις μια εξέταση σπέρματος, το λεγόμενο σπερμοδιάγραμμα. Του λέω: Για ποιο λόγο? Μου λέει: Πρέπει να ελέγξουμε την κινητικότητα του σπέρματός σου λόγω ηλικίας. Και χωρίς δεύτερη σκέψη, του λέω: Α, οκ, δεν χρειάζεται. Η κινητικότητά μου είναι εξαιρετική. Διότι σε οποιοδήποτε άντρα μιλήσεις για κινητικότητα του σπέρματός του, αυτό που αντιλαμβάνεται είναι πόσο μακριά το πάει. Ήμουνα στο τσάκ να του πω: Γιατρέ, το έχω περάσει πάνω από το κεφάλι της μια φορά. Η περίοδος της εγκυμοσύνης ήταν υπέροχη. Ένα αξιομνημόνευτο περιστατικό έχω μόνο, όταν ήταν στον 8ο μήνα η γυναίκα μου, που μας έκανε το τραπέζι μια θεία της μάνας μου, η οποία ήταν 86 χρονών τότε, έχει σημασία που σας λέω την ηλικία, και ένα από τα πιάτα που μας σέρβιρε ήταν αμελέτητα. Καταρχάς, χειροκροτήστε πώς έχετε φάει αμελέτητα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς καταλήξαμε να τα τρώμε? Δηλαδή, αν δεν ξέρατε ότι τρώγονται, και το ξέρετε ότι τρώγονται, γιατί κάποιος σας είπε ότι τρώγονται. Εάν δεν το ξέρατε, δεν θα λέγατε: Ρε εσύ, το μοσχαράκι, αυτό που κρέμεται, λες να τρώγεται? Δεν θα το κάνατε. Και πάντοτε αναρωτιόμουν πώς καταλήξαμε να τα τρώμε. Και έχω μια θεωρία. Πιστεύω ότι ο πρώτος άνθρωπος που έφαγε αμελέτητα δεν ήξερε τι τρώει. Του κάναν φάρσα η κολλητή του. Όλοι έχουμε ένα φίλο που του κάνουμε χοντράδες. Είναι αυτό το ψ, πάντα στίχημα που μπορεί να κάνω τον Τάκι να φάει αρχίδια. 100 ευρώ, μετράει, έφυγε. Τα λέμε. Τάκι, έλα εδώ, αγόρι μου, έχω ένα μεζεδάκι, δεν θα σου πω τι είναι. Φάει να μου πεις αν είναι καλό, το έχω φτιάξει για σένα ειδικά. Και ο Τάκης καλόπης θα ήταν... Πολύ ωραίο. Τι είναι ρε φίλε? Αρχίδια. Μαλάκα είναι νόστιμα. Πλάκα κάνεις. Άμα δεν πιστεύεις, τσίπα ένα. Αυτό είναι φτηνιάρικο. Όχι, είναι φτηνιάρικο. Έχουμε καλύτερα. Όχι. Το έβαλε γιατί κόλλαγε. Και μετά έπρεπε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Πρώτα απ' όλα να τους βρούμε ένα όνομα. Γιατί με την ανατομική ονομασία δεν μπορούσαν να μπουν στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή να σε φωνάζει μαμά: Γιωργάκη, τα αρχίδια είναι έτοιμα, έλα. Ή να λες στο σχολείο: Το αγαπημένο μου φαγητό είναι αρχίδια. Στο σπίτι μας τρώμε 2 φορές τη βδομάδα αρχίδια. Ή να πει στην ταβέρνα να λες μια τυροκαυτορή, μια χωριάτικη και μια αρχίδια περιποιημένη. Μας τώρα. Θα χορτάσω πόσα αρχίδια έχει κάθε μερίδα. 2, αλλά είναι μεγάλα. Έχει και γεμιστά αρχίδια. Πιάστα. Ή να ρωτάς στο σούπερ μάρκετ, έχετε βιολογικά αρχίδια? Βέβαια. Πίσω από τα ντοματίνια θα δεις. Γράφει ταμπέλα αρχιδίνια, το λέει. Είμαστε λοιπόν στο τραπέζι αυτό, αδέρφια, ξαδέρφια, σύζυγοι, και φέρνει η θεία της μάνας μου, 86 χρονών το θυμίζω, φέρνει μια πιατέλα μελέτητα και την πάει μπροστά στη γυναίκα μου, περήφανη. Και της λέω: Θεία, εγώ δεν φτάνω. Και μου λέει: Δεν τρώνε τα αγόρια τέτοια, με μάλωσε. Γιατί, άμα το φάω μαγειρεμένο θα το θέλω ομόμετα, τι ακριβώς δηλαδή? Θα πω στον ξάδερφο: Κατέβασε λίγο το παντελόνι, θέλω να δω. Μαγειρεμένο έχω φάει, σε σούσι θέλω να δω. Και μου λέει η θεία: Τα κορίτσια πρέπει να τρώνε για να κάνουν αγόρι. Άλλη γενιά, 86 χρονών τότε. Τώρα είναι στο οστεοφυλάκιο. Αλλά 86 χρονών, οι άνθρωποι τότε δεν είχαν ιδέα για τα χρωμοσώματα, τον καθορισμό φύλου, δεν είχαν ιδέα. Τότε οι άνθρωποι μάλλον νόμιζαν ότι το φύλο καθορίζεται διατροφικά. Δηλαδή είναι ο ισοφάγος, ας πούμε, φωνάζει στο στομάχι, έρχονται αρχίδια, ενημέρωσε. Τρέχει το στομάχι, πάμε για αγοράκι! Μα έχω φτιάξει σάλπικα μήτρα. Βάλε για τα αρχίδια μου. Θα διαλέξει αυτό τι θέλει να χρησιμοποιήσει, δεν βαριέσαι. Αλλά κράτησε 14 ώρες ο τοκετός. Ήμουνα μέσα. Είναι μαγική εμπειρία. Γενικά, αν σας δοθεί ευκαιρία να μπείτε, μπείτε. Είναι καταπληκτικά. Η πλάκα είναι ότι σε όποιον φίλο μου γνωστό λέω ότι ήμουνα μέσα, εάν δεν έχει παιδί, έχει την ίδια αντίδραση. Μα λέγα, εγώ δεν μπαίνω. Λες, γιατί, δεν μπορώ να βλέπω. Είσαι ηλίθιος, δεν βλέπεις. Δηλαδή, τι φαντάζεσαι, ότι κάθεσαι με τον γιατρό μπροστά στα ανοιχτά πόδια της γυναίκας σου και τρώτε στραγάλια να περάσει η ώρα?
χωράει να βγει από εκεί τώρα όντως. Ξανακλίνει μετά, έτσι. Όπως καταλάβατε, η γυναίκα μου γέννησε με φυσιολογικό τοκετό. Για την Ελλάδα είναι εξαίρεση. Η Ελλάδα έχει 65% κεσαρικές τομές ετησίως. 2 στα 3 παιδιά στην Ελλάδα ετησίως γεννιούνται με κεσαρική τομή. Αντίστοιχα, το ποσοστό αυτό στον δυτικό κόσμο είναι 12%. Αυτή η διαφορά προκύπτει γιατί οι περισσότεροι με ευτήρες στην Ελλάδα απλά βαριούνται ή δεν ξέρω, σου λέω ότι η μαλακιά τους κατέβει στο μυαλό για να κάνεις κεσαρική να ξεμπερδεύουν. Οι δικαιολογίες που λένε για να κάνεις κεσαρική είναι παροιμιώδεις. Σε κοιτάνε και δεν τρέπονται. Σου λένε πρέπει να κάνεις κεσαρική. Έχεις πολύ στενή λεκάνη. Μεγάλο πρόβλημα. Και εσύ κεσαρική. Εγώ γιατί έχεις σγουρά μαλλιά. Δεν θες να ξέρεις. Σε μια φίλη μου της είπαν ότι πρέπει να κάνει κεσαρική γιατί είναι κοντή. Αυτό είναι πρόβλημα αν θες να γεννήσεις όρθια. Σπρώξ' τα λιμία! Θέλει κόντιμα ομφάλιος. Και πραγματικά αυτοί οι γιατροί είναι κατάπτυστοι. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί στερούν από τον μπαμπά τη μοναδική ευκαιρία που έχει να γνωρίσει το παιδί του από την πρώτη του αναπνοή. Και δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό σε αυτό που λέω. Είναι ξεκάθαρα ωφελημιστικό. Διότι οι ώρες στην αίθουσα τοκετού είναι οι τελευταίες χαλαρές ώρες που έχεις ως άνθρωπος στο μευτήριο. Από την επόμενη μέρα έρχονται οι αούγκανοι συγγενείς σου που τους ακούς από το διάδρομο να ουρλιάζουν «Πούντα! Μπαίνουνε μέσα στο δωμάτιο, πάει κάποια, το βρίσκει. Να το! Και μαζεύονται όλες από πάνω και αρχίζουν να ευθύνουν και σταυρών. Το άλλο δεν έχει αντισώματα ακόμα, έτσι. Πάνε, βάζουν στην κούνια σταυρουδάκια, φυλαχτά, χαϊμαλιά. Σαν τα λύκα στην Εθνική Οδό την κάνουν. Μόνο λαμπιόνια να αναποσβήνουν. Μπέμπει ο καβιάρης, έρχεται ο σκατούλης. Πήγαν στη γυναίκα μου. Πήγαν στη γυναίκα μου που γέναγε 14 ώρες. Πέσαν πάνω από το κεφάλι της και της λέγανε να βάλουμε μπρος για το επόμενο. Πάμε για το δεύτερο. Τώρα, πού είστε νέοι. Που λες ψωφομονικολόγρια που θες και δεύτερο. 14 ώρες γέναγε. Πιστεύεις θέλει να με ξαναδεί γυμνό στη ζωή της. Και ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει να κάνω δεύτερο παιδί. Όχι γιατί έκανα αργά το πρώτο. Ένα παιδί μου αρκεί. Φτάνει. Τέλος. That's it. Αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι. Το πρώτο παιδί σε αγχώνει. Σε κάνει να είσαι εκεί και το δεύτερο το αγαπάς, εννοείται. Αλλά όχι σαν το πρώτο που σε άγχωσε. Αγαπάς όλα σου τα παιδιά, αλλά πριν το πρώτο δεν ήσουν αγωνιός. Πριν το πρώτο δεν ήξερες. Γι' αυτό με το δεύτερο είσαι χαλαρός. Στα παπάρια σου, σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε έπεσε ο μικρός ο γιος και χτύπησε. Λες και ο μεγάλος, έπεφτε και χτύπησε. Έπαθε τίποτα. Όχι πατέρα, δεν έπαθα τίποτα. Πατέρα, το ήξερες ότι τα εμβόλια έχουν 5G. Με το πρώτο όμως είσαι εκεί, ξενυχτάς, αγωνιάς. Ακουμπάει το χέρι στο δρόμο. Λες το παιδί, ακούμπησε στο δρόμο. Ντετόλ, γρήγορα, το πάμε στο νοσοκομείο. Μετά την αρχίζει, τρίβει, θα γίνει καλά το παιδάκι μου. Ακούμπη. Με το δεύτερο είσαι τόσο χαλαρός, δεν πάει να το δεις να τρώει σκατά σκύλο από κάτω. Να είναι. Απλά πα και του λε: αγοράκι μου, χόρτασε να φέρω κι άλλα. Ξέρει να ζήσει ο μπαγάσας, δεν θα πεινάσει ποτέ. Και ακόμα κι αν κάποιο σου πει: το παιδί, κύριε, τρώει σκατά. Είναι από το φαρμακείο, μη μου αγχώνεστε. Την τρίτη μέρα σε διώχνουν από το μεευτήριο. Και λέω σε διώχνουν γιατί κυριολεκτικά σε διώχνουν. Γιατί ξέρετε, στο μεευτήριο, ό,τι και να γίνει, πατάς ένα κουμπί και έρχεται μια νοσοκόμα. Δηλαδή, ξέρεις, πατάς, χέστηκε, αλλάξτε το. Κατουρίθηκε, κάντε κάτι. Τι θα φάμε. Και αν σε αφήσουν κι άλλο, αναπτύσσει συμπεριφορά γαλαζοαίματου. Δηλαδή, αν σε αφήσουν και τέταρτη μέρα, θα πατάς το κουμπί, φέρτε καμήλες να τις αποκεφαλίσουμε. Και πας σπίτι και εκεί αρχίζει η πραγματική ζωή. Κλείνεις την πόρτα και το βλέπεις στα μάτια του μωρού, το ύφος το «μόνος μου κι όλοι σας». Και σας έχει. Σας έχει. Σας έχει ο άτιμος, αλλά εκεί δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Έχεις τη μαμά μαζί. Η μαμά είναι ο καλύτερος, ο απόλυτος σύμμαχος. Η μαμά είναι μαγικό πλάσμα. Οι μαμάδες ξέρουν τα πάντα. Τι θερμοκρασία πρέπει να έχει το δωμάτιο, τι υγρασία πρέπει να έχει το σπίτι. Καταλαβαίνουν το κλάμα του μωρού, αν είναι πείνας ή πόνου. Η μαμά είναι σούπερ υπάλληλος. Η μαμά είναι CEO πολυεθνικής εταιρείας. Ο μπαμπάς είναι το γλυφτρόνι που μπήκε με μέσο στη δουλειά το λαμόγιο. Ο κλητήρας. Και καμαρώνει κιόλας. Λέει η μαμά, το θύλαζα όλη τη νύχτα, δεν έκλεισα ματιά. Ναι, αλλά εγώ έφτιαξα καφέ, να τα λέμε αυτά, έτσι. Και ξέρετε κάτι, είσαι εκεί, αλλά πας να βοηθήσεις και τα κάνεις χάλια. Με έστειλε η γυναίκα μου την τρίτη εβδομάδα που είχαμε το μωρό στο σπίτι, μου λέει πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε πάνες για 4 κιλά. Ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό ότι το 4 αναφέρεται στο βάρος του παιδιού. Ήμουνα στο ράφι έτσι και ήρθε η πολίτρια μου λέει: να βοηθήσω. Λέω: ναι, για 4 κιλά ψάχνω. 4 ή παραπάνω. Το μεγαλύτερο πόσο είναι. 7 μου λέει.
Λέω, αυτή φέρε, να ανταλλάσσουμε μια φορά τη μέρα. Το αγαπημένο μου είναι όταν η γυναίκα μου αποφάσισε να σταματήσει σταδιακά το θυλασμό και μου είπε πήγαινε στο φαρμακείο και πάρε ένα μπιμπερό με φυσική αίσθηση θυλής. Αυτή η φράση απλά μου τίναξε τον εγκέφαλο στον αέρα. Γιατί έλεγα πώς το φτιάχνω, δηλαδή είναι ο τεχνικός εδώ και η κοπέλα και παίρνει ρυθμίσεις. Είναι... Μην κουνιέστε λίγο, η ρόγα σας είναι πολύ καλοδουλεμένη, είναι ό,τι πρέπει για εμάς. Και ήμουνα στο αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στην οδήγηση, ήμουνα έτσι. Αυτός ο άνθρωπος μεγαλώνει παιδί. Κάναμε αγόρι με τη γυναίκα μου, αυτό σημαίνει ότι τα μελέτητα μάλλον δούλεψαν. Όταν κάνεις αγόρι, υπάρχουν αρκετά πράγματα που ανακαλύπτεις. Ίσως ένα από τα πρώτα είναι ότι έχεις στο περιβάλλον σου ομοφοβικούς ανθρώπους. Είναι όλοι αυτοί που έρχονται και σου λένε κανένας «Γιο, έρα, ρε, να σου ζήσει, ρε, ψ, τώρα το νου σου, να τον κάνεις άντρα, έτσι, μη σου γίνει τίποτα». Και λες, κοίτα, δεν μπορώ να κάνω κάποιον κάτι, γιατί η σεξουαλικότητα είναι ή δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι gay, υπάρχουν άνθρωποι straight, να τον κάνω κάτι δεν μπορώ. Αλλά ξέρετε κάτι, έρχονται πολύ τρυφερά αυτοί οι άνθρωποι, με αγωνία για το παιδί σου. Δεν έρχονται έτσι, σου λένε, ναι, παιδί μου, το καταλαβαίνω. Τι θέλω να πω, άμα το δεις και μπατάρι, γράφει το ποδόσφαιρο. Και πώς λύνει αυτό το θέμα το ποδόσφαιρο, δηλαδή πώς σου αλλάζει. Δηλαδή, και, άμα είναι gay το παιδί και ποδόσφαιρο να το πάω, θα μου πει πατέρα, ωραία, εγώ τερματοφύλακα θα παίζω όμως. Για ποιο λόγο, δεν θέλω να φοράω τα ίδια ρούχα με όλους. Αλλά έχει φτάσει 2022 και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι κινούνται μεταξύ μας και σε διάφορες συζητήσεις θεωρούν ότι είναι OK να λένε ναι, κοίτα, δεις, έχει γεμίσει ο τόπος, φίλε, παντού gay, gay, gay. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι κολλητική ασθένεια. Και επειδή έχω φίλους γκέι, συναδέλφους γκέι, δεν θυμάμαι κάποιον να μου λέγε την ιστορία της ζωής του και κάποια στιγμή να μου πει: ξέρεις, παλιά, εγώ ήμουν straight, βέβαια. Αλλά ξέρεις τι έγινε, φτερνίστηκε ένας γκέι δίπλα μου και την άρπαξα. Υπάρχουν. Και πραγματικά δεν είναι κολλητική ασθένεια. Δηλαδή, άμα ήταν ασθένεια, κάπου θα είχε πάρει ταυτή μας στο διάλογο. Ρε, που χάθηκες προχθές, ήμουν λίγο άρρωστος. Τι είχες, τον έπαιρνα. Τώρα καλύτερα, ναι, νομίζω κανένα δυο πίπες είναι, κάνει τον κύκλο του σιγά-σιγά. Φίλε, είναι ίωση. Όλος ο κόσμος χάλια και η αδερφή μου μια εβδομάδα στο κρεβάτι με λεσβίες. Δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας. Και ακόμα και αν τους το εξηγήσεις, δεν σκαμπάζουν πραγματικά. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο όλοι αυτοί πρέπει να εκθέτουν τους δικούς τους προβληματισμούς δημόσια. Και απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι τα αγόρια νομίζω ότι πρέπει να υπηρετούμε ένα ιδιαίτερο στερεότυπο. Ότι πρέπει το αγόρι να είναι σκληρό, να μην κλαίει, να μην εκφράζει τα συναισθήματά του, να μην τον νοιάζουν πράγματα, να μην πονάει, να μην. Και ωραία, okay. Τι κάνεις όταν έχεις ένα παιδί, ένα αγόρι, το οποίο έχει μια εγγενή εσωστρέφεια. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τροπαλός στην εφηβεία μου, πάρα πολύ κλειστός χαρακτήρας. Οι γονείς μου σε όλη μου την εφηβεία ήταν πεπισμένοι ότι είμαι γκέι, απλά δεν τους το έχω πει. Και ήταν σούπερ υποστηρικτή και ήταν μια χαρά. Δεν είχαν κανένα θέμα με αυτό. Κανένα πρόβλημα. Η μάνα μου με τρόλαρε κανονικά. Τη έλεγα: θέλω ένα παντελόνι. Τι χρώμα? Μαύρο. Και το κόκκινο θα σου πήγαινε. Η μάνα μου με είχε ρωτήσει ευθέως. Ήρθε κάποια στιγμή μου λέει: Γιώργο, εσύ έχεις κοπέλα? Λέω: όχι. Σ' αρέσουν όμως. Λέω: ναι, μ' αρέσουν. Ναι, άσε με, φύγε. Και κρυφά άκουγα το βράδυ που το έλεγε στον πατέρα μου και τη είπε ο πατέρας μου: θα μας το πει όταν νιώσει έτοιμος. Είμαι 44, πάω για 45. Έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδί. Η μάνα μου 100% βέβαια δεν είναι ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν φορές που κοιτάει τη γυναίκα μου και βλέπω την αμφιβολία στο μάτι της. Δηλαδή ξεφυσάει, σαν να λέει: ένα ψέμα ζεις κι εσύ, κοπέλα μου. Πόσο σε τύφλωσε έρωτας, δεν τον βλέπεις. Αλλά τη μέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, συνέβη το εξής παράδοξο. Ενώ περίμενα ότι το τραγούδι θα έρθει στο μυαλό μου να παίζει ξανά και ξανά και ξανά, γιατί ήταν μια σημαντική μέρα στη ζωή μου, δεν ήρθε. Και αναγκάστηκα να το σκέφτομαι εγώ, να το φέρνω εγώ στο μυαλό μου το τραγούδι. Και συνειδητοποίησα ότι οι μαμάδες είστε μαμάδες από το πρώτο δευτερόλεπτο. Οι άντρες θέλουμε λίγο χρόνο. Είναι αυτή η απάντηση στην ερώτηση σε άλλαξε το παιδί. Αν είσαι άντρες, η σωστή απάντηση είναι ναι, με έκανε από άντρα μπαμπά. Γιατί ο μπαμπάς εμπεριέχει τον άντρα. Ο άντρας δεν εμπεριέχει τον μπαμπά. Αλλά αυτό παίρνει λίγο χρόνο. Βέβαια, όταν συμβαίνει, είναι μαγικό. Για μένα συνέβη το πρώτο καλοκαίρι που κάναμε διακοπές οικογενειακές. Ήταν η αδερφή μου με τα παιδιά της. Έχει ένα γιο η αδερφή μου που τότε ήταν 4. Και έγινα μπαμπάς στην παραλία που ήμασταν όλοι μαζί και γελάγαμε, περνάγαμε ωραία. Και κάποια στιγμή στην παραλία, όπως αλλάζαμε, με είδε γυμνό ο ανιψιός μου και έπεσε το μάτι του πάνω μου και με ρώτησε: θεία, γιατί το δικό σου πουλί είναι μεγάλο?
είναι απόλυτα φυσιολογικό σε αυτές τις ηλικίες τα αγόρια να κοιτάνε, να συγκρίνουν. Τώρα, άμα δεν ήμουν μπαμπάς, δεν θα το εξηγούσα. Θα έβαζα την αδερφή μου να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ακριβώς όμως επειδή είμαι μπαμπάς, ένιωσα ότι μπορώ να πάρω τον ανιψιό μου δίπλα και να του εξηγήσω ήρεμα ότι αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι είμαστε πρικισμένοι και κάποιοι μικροψόλυνες. Και τότε το τραγούδι έπεσε μες στο μυαλό μου. Τώρα είμαστε στη φάση που με τη γυναίκα μου προσπαθούμε να συντονίσουμε την ερωτική μας ζωή ξανά. Δεν επανέρχεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν επανέρχεται πλήρως. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θέλει ο ένας τον άλλον, απλά έχουμε ένα συγκάτοικο μες στο σπίτι, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενοχλητικός σε αυτό το θέμα. Ήταν ενοχλητικός από τότε που μπουσούλησε και άρχισε να λέει και κάτι. Γιατί κάθε φορά που πλησιάζω ερωτικά τη γυναίκα μου, έρχεται από κάτω και τραγουδάει. Πάω εγώ κολλάω πίσω στο λαιμό σου, μπουσούλησε. Γι' αυτό από κάτω. Και δοκιμάζαμε διάφορα. Τον βάλαμε στο παρκοκρέμωτο να μην μπορεί να βγει. Απλά τσίτω ένα δεσιμπέλ. Στο μπάνιο τα κλειδωθήκαμε. Χτύπαγε την πόρτα απ' έξω. Και είναι τέτοια η επιμονή του που είμαι σίγουρος ότι ο Καριόλης ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που τραγούδαγε στη γλώσσα του μεταφράζεται ως «Δεν θα γαμίσει ξανά ο μπαμπάς τη μαμά». Αλλά η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Γιατί θα πάει η εφηβεία, δεν θα πάει. Θα ξυλώσω την πόρτα, το δωμάτιό του και το μπάνιο, να δω τι θα κάνει. Θες πόρτα, με τζάμι, να βλέπω. Αλλά γενικά με τη γυναίκα μου είμαστε πολύ χαλαροί σε αυτό το θέμα. Όταν κάναμε το παιδί, με τη γυναίκα μου ήμασταν 10 χρόνια μαζί. Οπότε είχαμε φύγει από τη φάση του αχαλήνου του πάθους και είχαμε μπει στη φάση της αγάπης με διαλύματα πάθους. Έτσι είναι η σχέση στα 10 χρόνια. Γι' αυτό γελάω πάρα πολύ όταν ακούω ζευγάρια που λένε «Είμαστε 10 χρόνια μαζί και είμαστε ακόμα σαν τον πρώτο χρόνο». Βεβαίως, γιατί στη λύθη είστε καθυστερημένοι γι' αυτό. Τι εννοείσα τον πρώτο χρόνο? Λέτε ακόμα ασύστολα ψέματα για να εντυπωσιάσει ο ένας τον άλλον? Τον πρώτο χρόνο είσαι η ιδανική εκδοχή του εαυτού σου. Τρώει το εστιατόριο με την κοπέλα, βλέπει τη λουλούδα, τη κάνει νόημα. Έλα, έλα. Και αγοράζει όλα τα λουλούδια και λες αυτός είμαι, κυμπάρης. Δεν είσαι αυτός, είσαι ο τύπος 10 χρόνια μετά που βλέπει τη λουλούδα και λέει φύγε, φύγε, να είναι αλλεργική, άστο, άστο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που έκανες, αυτά κάνεις και μετά από 10 και 15 χρόνια. Απλά αλλάζει ο τρόπος που τα βλέπεις και τα προσεγγίζεις. Ας πούμε με τη γυναίκα μου πάντοτε μας άρεσε να μιλάμε κατά τη διάρκεια του σεξ. Το κάνουμε ακόμα. Και πλέον να σας πω κάτι, είμαστε και πιο απελευθερωμένοι. Τώρα, μετά από 15 χρόνια, μπορώ να πω στη γυναίκα μου πράγματα την ώρα του σεξ που δεν θα τολμούσα να δεις από τον πρώτο χρόνο. Ας πούμε, της έχω πει, έλα από πάνω, με χτυπάει το air condition στην πλάτη. Δεν πέφτεις με τα μούτρα. Ξεκινάμε να το κάνουμε. Αν χρειαστεί, θα σηκωθεί η γυναίκα μου να πάει να πιει ένα ποτήρι νερό, να μαγειρέψει, να φύγει τριήμερο. Φεύγω εγώ περιοδία. Συνεχίζουμε. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Όποτε το βουλώσει ο άλλος να τραγουδάει. Μία άλλη πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου, που και εκεί το τραγούδι έπαιζε ξανά και ξανά, είναι όταν τέλειωσα το σχολείο και έπρεπε να αποφασίσω αν θα μείνω στην Ελλάδα ή αν θα φύγω στο εξωτερικό για σπουδές. Και ήταν μια απόφαση που ήθελα να πάρω μόνος μου και πήγα στο σχολείο μου, έχει ένα πάρκο απ' έξω και έκατσα σε ένα παγκάκι και άρχισα να ζυγίζω τα υπέρ και τα κατά. Η απόφαση που πήρε είχε να κάνει με ένα περιστατικό που συνέβη στο διπλανό παγκάκι, όπου κάτσαν δύο σαραντάριδες τότε, οπαδοί μιας ομάδας, από την οποία μόλις είχε φύγει ο προπονητής που τους είχε κερδίσει πρωτάθλημα και είχε πάει στον πιο μισητό εχθρό. Και αυτοί οι δύο τύποι μόλις είχαν μάθει τα νέα. Και ξεφυσάγανε, σαν να κάναν διαγωνισμό ποιανού ψυχή θα βγει πρώτη. Εγώ εδώ λοιπόν προσπαθώ να αποφασίσω για το μέλλον μου και εκεί είναι δύο τύποι οι οποίοι ακούω να λένε πράγματα, αλλά συγκράτησα δύο. Το ένα είναι ο από εδώ που είπε τη φράση «Εγώ όταν το έμαθα, ένιωσα όπως τη μέρα που μάθα ότι η γυναίκα μου με κερατώνει». Και ήμουνα στο τσακ, δηλαδή αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα του έλεγα «Γι' αυτό σε κεράτωσε η γυναίκα σου». Γιατί προφανώς κάποια στιγμή σε ρώτησε «Πόσο μ' αγαπάς» και είπες «Σαν τον προπονητή μας». Ο άλλος όμως είπε τη φράση κλειδί. Ο άλλος είπε τη φράση «Εγώ ένιωσα από τη μέρα που πέθανε ο πατέρας μου». Τώρα, έχουμε ακούσει όλοι αυτές τις φράσεις παρηγοριάς που λέμε όταν χάνουμε κάποιον πολύ δικό μας, πολύ αγαπημένο μας, που λέμε ας πούμε «Πέθανε ο πατέρας μου, αλλά θα με βλέπει από εκεί ψηλά». Σκεφτείτε την ώρα που ο τύπος μιλάει, ο πατέρας του από εκεί ψηλά να σκέφτηκε «Να δω τι κάνει το παιδάκι μου». Νάτος. Με το φιλαράκι του.
Για ποδόσφαιρα, θα λένε. Κάτι λέει για μένα. Τι είπε ο μαλάκας. Αλλά εκείνη την ώρα αποφάσισα ότι δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Όχι γιατί η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Δεν είναι. Αλλά είναι μια χώρα που όπως όλες οι χώρες έχει τα υπέρ και τα κατά. Η διαφορά είναι ότι ξέρω τις δυσλειτουργίες της Ελλάδας και είμαι σε αρμονία μαζί τους. Το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρό μας, ας πούμε, δείτε για παράδειγμα, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, λες, εντάξει, βγάζω και τα μάτια μου να μην το βλέπω, ας πούμε. Την ομάδα σου την αγαπάς. Αγαπάω την ομάδα μου πάρα πολύ. Αγαπάμε τον τόπο καταγωγής μας. Υπάρχουν πόλεις της Ελλάδας που πας και λες τα ελληνικά εδώ πρέπει να είναι δεύτερη γλώσσα. Αγαπάς τον τόπο καταγωγής σου. Έχω φίλο που μπήκε στο TripAdvisor και έβαλε 5 στα 5 αστέρια στη Στυλίδα, γιατί είναι από εκεί. Μου λέει θέλω να την ανεβάσω λιγάκι. Το όνειρό του είναι να τη δει στους top 10 προορισμούς. Νέα Υόρκη, Παρίσι, Στυλίδα, new entry. Ξέρουμε τις δυσλειτουργίες της χώρας μας. Αυτό είναι το θέμα. Αγαπάμε τόσο πολύ αυτά τα πράγματα που τα ξέρουμε, που δεν τα αλλάζουμε. Ας πούμε τα κτέλ. Τα κτέλ είναι κλασικό παράδειγμα. Πώς έχετε ταξιδέψει με κτέλ, για χειροκροτήστε. Δεν είναι μια ευχάριστη ανάπτυξη, σωστά. Τα κτέλ δεν έχουν αλλάξει εδώ και 70 χρόνια. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις φωτογραφίες του Βασιλιά, της Φρυδερίκης, προορισμούς που δεν υπάρχουν πια. Βλέπεις Γιουγκοσλαβία 8 δραχμέ, Ατλαντίδα Express, Ατλαντίδα με ανταπόκριση. Έχει το κτελατζίπ, το σωματότυπο ευθεία, κυλούμπα ευθεία. Και δεν τολμάς να κάνεις ερώτηση. Πήγαινε σε κτελατζί και πες, συγγνώμη, αυτό το λεωφορείο που πάει, γράμπ μπροστά. Και άμα του πεις, ας πεις ο κόλλος, να μου πεις, έχει δικαίωμα να σε πυροβολήσει εκεί. Για να γίνεις κτελατζής, νομίζω αρκεί να είσαι κοφτός και απότομος. Δηλαδή, σε βάζουν σε μια αίθουσα για να παρακολουθήσεις το μάθημα που τι είναι. Είναι ο κτελατζής ο παλιός και φωνάζει κάποιον από κάτω να δείξει στους άλλους πώς γίνεται. Λοιπόν, κρατάτε σημειώσεις, πιτσιρίκια. Εμείς θα κάνουμε demonstration. Λοιπόν, το έχουμε πιτσιρικά. Πάμε, το case study. Είσαι έτοιμος, ωραία. Χτυπάει τηλέφωνο. Τι κάνεις, το σηκώνω. Πότε, αφού χτυπήσει 80 φορές. Σωστός, να μας δείξει ο πελάτης πόσο πολύ το θέλει. Το σηκώνεις, τι λες, τίποτα. Σωστός, αυτός πήρε, εμείς θα μιλήσουμε. Και τον ακούς που μονολογεί και λέει συγγνώμη που έχω πάρει, τι απαντάς. Εσείς που θέλετε να πάρετε. Σωστός, βάλτε την αμφιβολία. Και σε ρωτάει τι ώρα έχει λεωφορείο για Τρίκαλα, τι κάνεις. Τον βάζω στην αναμονή. Για πόσο, για πάντα, προϊστάμενος. Αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει το κλίμα, μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που γκρινιάζουμε. Οι Έλληνες γκρινιάζουμε και είναι τέλειο. Γιατί γκρινιάζουμε όταν δεν έχουμε λόγο να γκρινιάξουμε. Γκρινιάζουμε για να πάνε καλά τα πράγματα. Ε. Το έχετε ακούσει αυτό το πλαίσιο καλημέρα και σου λέει θα είναι καλημέρα. Τι καλημέρα. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Ε, εντάξει, και να μην είναι σήμερα, θα είναι αύριο. Ποιο ζει, ποιο πεθαίνει μέχρι αύριο. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί αυτά τα 10 χρόνια που είχαμε μνημόνιο, γκρινιάζαμε αβέρτα και κανείς δεν μας έλεγε τίποτα. Γκρινιάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω ότι γκρινιάξαμε άδικα. Γιατί τα 10 χρόνια αυτά που εγώ γκρίνιαζα με την τύχη μου και αυτό που συμβαίνει, ρώταγα τον παππού μου, ο παππούς μου είναι 106-107 μεσόαστας φρένας. Τον ρώταγα, παππού, πώς τα βλέπεις τα πράγματα εσύ και μου λέγε ζωάρα. Και ήταν λάθος να ρωτάω τον παππού μου, γιατί ο παππούς μου έχει άλλες αναφορές. Ο παππούς μου έχει περάσει κατοχή, πόλεμο, έχει βασανιστεί από τους Γερμανούς. Ο παππούς μου μας θεωρεί φλόρους που υποφέραμε με το μνημόνιο. Και το σκέφτεσαι και λες, κοίτα να δεις, ναι, έχει ένα δίκιο. Ο παππούς μου ήταν μια εβδομάδα σε ένα υπόγειο και έτρωγε ξύλο από Γερμανούς για να πει ονόματα συμπολεμιστών και δεν είπε κουβέντα. Και λες, κοίτα, ναι, είμαι φλόρος, εντάξει, χαλαρά. Δηλαδή σκέφτεσαι, μαλάκα εμένα να με πιάναν τώρα οι Γερμανοί. Δεν χρειαζόταν καν να μ' ακουμπήσουν για να τα πω όλα. Αρκεί να μου πέραν το κινητό, θα τα ξέρναγα με τη μία. Θα μου λέγανε, είμαστε σε ονόματα Αντάρτος ή δεν έχει iPhone. Άλλο το iPhone, έλα, μην είσαι μαλάκα. Το iPhone πήρε ο μαλάκα τώρα, έλα. Φέρει το iPhone να σου γράψει τα ονόματα. Χάνει, άμα σου πω ποιο ανατείναξε τη γέφυρα, τι παίρνω. Δωρεάν data, τα λέμε. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν κάποιες εκφράσεις που ενώ είναι ίδιες από εποχή σε εποχή, έχουν διαφορετικό νόημα. Ας πούμε, αν την εποχή του παππού μου έλεγε κάποιος τη φράση παραλίγο να πεθάνω από την πείνα, εννοούσε παραλίγο να πεθάνω από την πείνα. Εάν το πει κάποιος από εμάς σήμερα, εννοεί ότι άνοιξε ο ντελιβεράς με τα σουβλάκια. Αυτό δεν κάνει ένα ηρωικό ντοκιμαντέρ σε 50-60 χρόνια, αφιέρωμα στο βαρύ χειμώνα του 19-20, που αργούσαν οι ντελιβεράδες και ξεκληρίστηκαν χωριά, ορφάνεψαν παιδιά, μανάδες κλάψαν τα παιδιά τους, να βλέπεις έναν παππού που να λέει ότι επέζησε από εκείνο το χειμώνα με τα τουάσπρις και να δακρύζει στην κάμερα και να λέει είχαμε παραγγείλει από τις 9, ήταν 9:20, μας είχε θερήσει ο πάφος και πουθενά τα σουβλάκια. Υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι οι γενιές από τη δική μου και μετά
έχουν περισσότερα piercing και τατουάζ από όλες τις φυλές του Αμαζονίου που έζησαν ποτέ. Και σε κάνει να σκέφτεσαι, λες, οκ, okay, μια μέρα θα είμαστε ηλικιωμένοι και τα εγγόνια μας θα παίρνουν ψυχοφάρμακα, χαλάρα, έτσι. Γιατί δοκιμάσαμε τα πάντα, κάναμε τα πάντα. Δηλαδή, λες, 80 χρονών θα ρωτάς, ας πούμε, ποια γιαγιά αγαπάς πιο πολύ, θα σου λέει τη γιαγιά με τους κρίκους στις ρόγες. Τον παππού, τον Βαγγέλη, όχι, τον φοβάμαι, έχει έναν δράκο στον ποπό του. Μα είναι ψεύτικος, δεν τον έχω ακούσει που κάνει. Τι θα βρει έναν παππού, πώς νόησε στη γιαγιά, φασωθήκαμε σε ένα πιτσόπαρο. Γιαγιάδες, θα λες στις εγγονές, ελάτε παιδιά να σας πω πώς νόησα τον παππού. Ορίστε παιδιά τα μηνύματά του στο Messenger. Μήνυμα πρώτο. Γιαγιά, μια πούτσα! Με dick pic γνωριστήκαμε. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό το μαζί είναι η πιο κοινή σημαντική μέρα που έχουν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους. Αν ψάξουμε να βρούμε ποια είναι μια στάνταρ σημαντική στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου, είναι η στιγμή που συναντάει τον άνθρωπο με τον οποίο θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του ή έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος της. Χειροκροτήστε τα ζευγάρια και τα παντρεμένα και τα ελεύθερα ζευγάρια. Ξέρετε τι κοινό έχετε. Όταν συναντηθήκατε, δεν είχατε ιδέα ότι αυτός είναι. Οι άντρες, καμία ιδέα. Οι γυναίκες πάντα έχουν μια υποψία. Ξέρετε, οι γυναίκες έχετε τη γυναικεία διαίσθηση και δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Η γυναικεία διαίσθηση είναι κάτι απόλυτα λογικό. Είναι ο συνδυασμός που κάνουν οι γυναίκες ανάμεσα στις εμπειρίες τους και στα δεδομένα της στιγμής. Τα συνδυάζουν και βγάζουν συμπεράσματα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί σκέφτονται. Γιατί σκέφτονται? Γιατί το προσφέρουν σαν χρόνο στον εαυτό τους. Ποιοι δεν το κάνουν αυτό? Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί αυτό εδώ σε απασχολεί χωρίς να υπάρχει λόγο. Δηλαδή, για ψηλού πείδημα. Είσαι στο εστιατόριο, ας πούμε, βλέπεις τη φορολογική σου ενημερότητα, κάθεται μια κοπέλα απέναντι, πετάγεται. Κοίτα κάτι βυζιά απέναντι. Λες, δεν μπορώ, κάνω κάτι πάρα πολύ σφαρό. Δες μια στιγμή, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, δεν μπορώ. Δες! Εντάξει, πολύ ωραία. Ποιο λες να είναι μεγαλύτερο από τα δύο? Και περνά το επόμενο μισάωρο προσπαθώντας να μαντέψεις ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Οι γυναίκες δεν χάνετε μισή ώρα να σκέφτεστε. Ποιο αρχίτη να του κρέμετε παραπάνω τώρα? Και πραγματικά αυτό το ότι σκέφτεστε, συζητάτε, επικοινωνείτε, σας φέρνει σε ένα άλλο σημείο. Γύρισε η γυναίκα μου κάποια στιγμή και είχε μια σαν τα εσώρουχα, γυναικεία εσώρουχα, και μου λέει: βρήκα το τέλειο δώρο για την Τζέννη, η Νικολητή της. Και μου λέει: τατά! Και τη ρώτησα κι εγώ, ο αφελής, λέω: πώς ξέρεις τα νούμερά της? Μου λέει: δεν υπάρχει άνθρωπος να ξέρει το σώμα της καλύτερα από εμένα. Και λες: ναι, γιατί αυτές συζητάνε, ρωτάνε μία την άλλη, δείχνουν αν χρειαστεί, δεν ντρέπονται. Απ' την άλλη, εγώ δεν διανοούμαι να γυρίσω σπίτι. Να κρατάω μια σαν τα μποξεράκια, να την κουνάω στον αέρα. Και να λέω: κρέα πάτια, εδώ κάτι μποξεράκια στον τάκι που πήρα, θα πάθει πλάκα. Το παπάρι, το πώς το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει άνθρωπος. Θα φύγει η γυναίκα μου να πάρει κατευθείαν τη μάνα μου τηλέφωνο. Είχατε δίκιο, εκδηλώθηκε. Ναι, βγήκε από την τουλάπα. Αλλά πραγματικά, όλη αυτή η επικοινωνία, η εκλογήκευση που κάνετε, σας έχει βοηθήσει και νομίζω ότι ήταν και η όθηση μετά από τόσα χρόνια να μιλήσετε, να φτάσετε στο σημείο να κάνετε αυτό το κίνημα, το εκπληκτικό, το Me Too. Η πρώτη καταγγελία που έγινε εναντίον του Harvey Weinstein, του πρόεδρου της Miramax, τον κατηγορήσαν ότι φώναζε κορίτσια στο σπίτι και τους έλεγε: θες να με δεις να πλένομαι? Που λες, Harvey, σοβαρολογείς? Ξέρεις καμιά γυναίκα να κάβλωσε βλέποντας έναν άντρα να πλένεται? Δηλαδή, ξέρεις καμιά που να πει: κοίτα, μου άρεσε, αλλά όταν τον είδα να τρίβει τη φτέρνα με την ελαφρόπετρα, λύγησα η γυναίκα. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που μια γυναίκα θα κάτσει να σε δει να πλένεσαι είναι για να βεβαιωθεί ότι πλήθηκες μέχρι εκεί. Οι Γάλλοι ψήφισαν νόμο που θεωρεί σεξουαλική παρενόχληση το σφύριγμα στο δρόμο. Και είναι 700 ευρώ πρόστιμο και εκεί το πληρώνουν, γιατί δεν έχουν πολλές καφετέρειες μάλλον, αλλά είναι παρενόχληση το σφύριγμα στον δρόμο. Καμιά γυναίκα δεν θέλει να περπατάει μες στη νύχτα και να ζει ένα musical. Και ειδικά όταν δεν ξέρεις πώς είναι στην ορχήστρα. Τα σχόλια, τα σεξιστικά σχόλια στα social media είναι παρενόχληση. Όταν ποστάρει μια ωραία σεξι φωτογραφία της από μια έξοδο και από κάτω σκάνει τσολιάδες και γράφουνε μπα 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 μπα. Ο άλλος βάζει κυφάκι που είναι έτσι. Ο άλλος που γράφει καύλα και χαμογελάκι, καρδούλες δίπλα και καλά. Και ο πιο τρομακτικός τύπος από όλους είναι αυτός που πάει και γράφει μια λέξη. Πανέμορφη. Αυτός είναι ο πιο τρομακτικός. Γιατί streetwise, αν το σκεφτείς, περπατάς στον δρόμο και ακούς «Πόπο, καύλα!» Ξέρεις από πού έρχεται. Ο άλλος κάνει έτσι, τον βλέπεις. Και πας εσύ στα αυτή και της λες «Πανέμορφη». Για σένα θα φωνάξει αστυνομία. Αλλά σκέφτομαι καμιά φορά
ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η παρενόχληση υπάρχει και μέσα στη σχέση. Δηλαδή, εγώ παρενοχλώ τη γυναίκα μου σεξουαλικά. Συνέχεια. Και το διασταυρώνω με φίλες μου. Είναι γεγονός. Παρενοχλούμε. Αλλά στη σχέση είναι διαφορετικά. Στη σχέση, αν το προσέξεις, εκεί καταλαβαίνεις το μεγαλείο που έχουν οι γυναίκες. Γιατί, αν το καλώς σκεφτείτε, οι γυναίκες μας βλέπουν λίγο σαν κακομαθημένα αγοράκια, ε. Σαν παιδάκια, πας και ζητάς, θέλει. Και σου λέει, όχι. Και μια στο τόσο σου κάνει το χατήρι, λες, δεν καμία, θα σου το κάνω το χατήρι. Να χαρεί κι αυτός. Δείτε πόσα πράγματα κάνουν για μας οι γυναίκες που δεν τα πολύ γουστάρουν και τα κάνουν γιατί τα θέλουμε εμείς. Και γι' αυτό πρέπει να τους λέμε ευχαριστώ. Αυτό λέγεται ενσυναίσθηση. Δείτε πόσα πράγματα κάνουν για μας που δεν τα πολύ γουστάρουν και τα κάνουν επειδή τα ζητήσαμε. Δίνονται όπως τους λέμε. Πόσες φορές σας έχει πάρει γκόμενος τηλέφωνο να σας πει τι να φορέσετε το βράδυ για να γουστάρει. Μετράνε τώρα, δεν είναι. Και δεν παίρνει να σου πει κάτι φυσιολογικό. Σου λέει, λοιπόν, θέλω λαχανή καλσόν, κόκκινο μπούστο, πράσινες μπότες. Και το κάνει. Άλλη πάει, παίρνει ρούχα από φίλες, φτιάχνει το συνδυασμό για να χαρεί ο μαλάκας. Το κάνει. Αυτές ποτέ δεν μας ζητά να φορέσουμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτές ελπίζουν να φορέσουμε κάτι που να ταιριάζει με το χώρο που πάμε. Να φαίνεται ότι είσαι ο συνοδός της, όχι το πρεζάκι που την πήρε στο κατώπι. Και δείτε στο σεξ πόσα πράγματα κάνουν για μας που δεν τα γουστάρουν και τα κάνουν γιατί τα γουστάρουμε εμείς. Ισπανική μαλακία. Δεν τους αρέσει. Γιατί δεν είναι ωραίο, δεν έχει τίποτα ωραίο εδώ. Δεν υπάρχει γυναίκα στην ιστορία της ανθρωπότητας που να ζούληξε το στήθος της και να σκέφτηκε, ξέρεις τι θα πήγαινε τώρα εδώ μέσα. Ναι, όχι ακίνητο, να χτυπάει πηγούνι αυτό το ωραίο. Δεν τους αρέσει. Μας αφήνουν να τους σκίζουμε τα εσώρουχα. Δεν τους αρέσει. Και αν το σκίζεις και νιώθεις άντρας γιατί κάνει, είναι γιατί σκέφτεται εκείνη την ώρα πόσο κάνει αυτό που της έσκισες. Τους ζητάμε να μας κάνουν στριπτής. Ότι το όνειρό τους είναι να νιώσουν μετανάστες από το πρώην Ανατολικό μπλοκ. Ο μόνος λόγος που θα σου πει ναι είναι μπας και γλιτώσει κανένα εσώρουχο από το σκίσιμο. Αλλά ακόμα κι αν γουστάρει να σου κάνει στριπτής, δεν είσαι ικανός να παρακολουθήσεις τη δική της πλευρά στη φαντασίωση. Γιατί έχω ζευγάρι φίλων που της είπε ο τύπος θα μου κάνει στριπτής. Η κοπέλα γούσταρε και λέει ναι, αμέ, αλλά θέλω να το κάνουμε βρώμικο. Όσο χορεύω, θα μου βάλεις 50 ευρώ εδώ. Και ο τύπος τη ρώτησε αν θα του τα δώσει πίσω μετά. Και η υπέρτατη απόδειξη ότι μας αγαπάνε πιο πολύ από ότι εμείς αυτές είναι ότι ενίοτε στο σεξ μας αφήνουν να τελειώσουμε στο πρόσωπό τους. Δεν τους αρέσει! Εάν τους άρεσε, γιατί κλείνουν τα μάτια και κάνουν αυτό το πράγμα? Για να πάει παντού? Τι φαντάζεσαι ότι σκέφτεται γίνει τώρα? Πω, χάλια σημάδι. Κράτα τη σταθερή, θα το βρω εγώ. Τους αρέσει. Γιατί πιστεύετε ότι από ένα σημείο της σχέσης και έπειτα αυτά σταματάνε να γίνονται? Εάν εγώ πάω μετά από 15 χρόνια και πω στη γυναίκα μου, απόψε θα τελειώσει το πρόσωπό σου, η γυναίκα μου θα μου πει, απόψε θα τελειώσει με τη ζωή σου. Παρεμπιπτόντως, πρέπει να σας το πω, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρετε, ότι την επόμενη φορά που θα κάνετε σεξ θα σκέφτεστε εμένα. Ο άλλος λέει, ναι. Και δεν έχω καν γκόμενα. Σπούκι. Υπάρχει εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί στον πυρήνα της γυναικείας σεξουαλικότητας υπάρχει συνέστημα. Στον πυρήνα της ανδρικής σεξουαλικότητας υπάρχουν τσόντες. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από το πορνό. Το πορνό είναι η πιο σωστά οργανωμένη βιομηχανία στον χώρο του θεάματος. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες μα όλες τις έρευνες σε άντρες, σε όλο τον κόσμο, η νούμερο ένα ανδρική φαντασίωση είναι να πας με δύο γυναίκες. Παντού. Που. Δείτε τις κατόφατσές σας, αυτό θέλω να σας πω. Ότι ρε κακομύριδες, δηλαδή όλοι μια μέρα κοιταχτήκαμε στον καθρέφτη και είπαμε αγορούνα μου μία δεν θα τις προλάβεις, ξεκίνα δυο, πέντε, κατέβαζε πούλμαν. Τόσος λίγος χρόνος, τόσες πολλές γυναίκες. Που ρε χαϊβάνια, μία γυναίκα να σε κοιτάξει στραβά μετά το σεξ, το ξέρουμε όλοι, να σε κοιτάξει και να σου πει «Α, έχω πάει και με καλύτερους», θα κάνεις 25 χρόνια ψυχανάλυση με χάπια.
Σκέψου να είναι δύο. Να πάρει και μια δεύτερη γνώμη. Αν δεν κατάλαβες τίποτα, τι να καταλάβω. Σαν αεράκι έκανε, σαν να κάνει ρεύμα. Αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από το πορνό. Όσο και να θες να αλλάξεις πρότυπο, να καταλάβεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Το πορνό υπάρχει παντού. Και το πορνό σε χραπώνει. Γιατί το πορνό είναι αυτό το οποίο τρέχει μπροστά και εσύ ακολουθείς από πίσω. Κάνει κόλπα. Το Pornhub, για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια εφαρμόζει τις τεχνικές engagement του YouTube. Σε αφήνει να γράψεις σχόλιο και να βαθμολογήσεις το βίντεο. Έτσι. Σχόλιο. Κάτω από τσόντα. Σχόλιο. Στο YouTube δεν πήγε καλά αυτό τουλάχιστον. Ο λόγος που θα σφαχτούμε μεταξύ μας είναι τα σχόλια στο YouTube. Γιατί στο YouTube, ό,τι και να ποστάρεις, από κάτω βρίζονται. Ποστάρεις, ας πούμε, το τρέιλερ μιας ταινίας. Στα 5 λεπτά του κουτρούλιο γάμος. Πρώτο σχόλιο. Η ταινία είναι σκατά. Δεύτερο σχόλιο. Εσύ είσαι σκατά, η ταινία θα σπάει. Τρίτο σχόλιο. Είστε και δυο σκατά, η ταινία δεν έχει βγει ακόμα. Πάντα υπάρχει κάποιος άσχετος που γράφει το τραγουδάκι στο 1.28. Ποιο ήτανε? Και με ξεπερνάει ότι γράφεις κάτι που δεν θα το έλεγες αν τον άλλον τον είχες κατά πρόσωπο. Δηλαδή να πεις ένα κατάστημα ρούχο, να πεις καλημέρα, ποιος είναι εγώ, εσύ, η βιτρίνα σου είναι σκατά, να ξέρεις. Να έρθει ένα παιδικό, εσύ είσαι σκατά, η βιτρίνα μου τα σπάει. Να πετάχτε όλα στο δοκιμαστήριο το τραγουδάκι που έπαιζε πριν, ποιο ήτανε. Και το Pornhub σ' αφήνει να αφήνει σχόλια. Και τα σχόλια, έχω να σας πω, είναι επικά. Υπάρχει τύπος που έχει γράψει κάτω από βίντεο που κάνει σεξ η θεία με τον ανιψιό μία λέξη. Ανώμαλη! Ο τύπος αξιολόγησε βαθμό συγγένειας, έτσι. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι αυτός, είναι ο τύπος από κάτω που το απαντάει «Ρε φίλε, όμως αν αγαπιούνται πραγματικά». Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με το ίντερνετ. Ότι αν είσαι βλάκας, στην κανονική ζωή απομονώνεσαι. Στο ίντερνετ βρίσκεις παρέα. Το αγαπημένο μου βίντεο με σχόλια είναι ένα βίντεο που κάνει σεξ ένας μαύρος με μία λευκή. Και από κάτω έχει καμιά πεντακοσαριά σχόλια που γίνεται το έλα να δεις. Το πρώτο σχόλιο που ανοίγει και τον ασκό του αιώλου γράφει επί λέξη «Μου τη σπάει όταν ο άντρας είναι αράπης». Του απαντάει κάποιος «Γιατί σε φασισταριό του κερατά». Γράφει άλλος «Κουμούνια σας ψάχνουμε». Απαντάει κάποιος «Φασίστες κουφάλες έρχονται κρεμάλες». «Θάνατος στους χουντικούς», γράφει ο άλλος. «Έρχεται μακρόνισος ξανά», απαντάει ένας. Με τις ψολές έξω όλοι αυτοί στο μεταξύ, έτσι. Και σκρολάρω, τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και το πρώτο τελευταίο μήνυμα είναι το αγαπημένο μου. Είναι ο τύπος που έχει γράψει το τραγουδάκι τώρα της Πίπας ποιο ήτανε. Και όλη αυτή είναι η ζωή μας. Όλες αυτές οι στιγμές είναι κομμάτια της καθημερινότητας όλων μας. Οπότε όταν συγκέντρωσα πλέον τις πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής μου και έπρεπε να βρω ποια είναι η πιο σημαντική, συνειδητοποίησα ότι έχω ζήσει 5-6 σημαντικές στιγμές και χιλιάδες αδιάφορες. Και εκεί κατάλαβα ότι είναι μάταιο να διαλέξω μία από αυτές. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι τόσο σημαντικό να διαλέξεις μία από αυτές και να πεις «Νάτο, αυτή ήταν η πιο σημαντική μέρα στη ζωή μου», όσο το να επινοήσεις μία μέρα που να αποτελείται μόνο από σημαντικές στιγμές. Με έναν υπερβατικό τρόπο. Όπως στις ταινίες, που ο σκηνοθέτης σου δείχνει τις σκηνές που πρέπει να δεις για να καταλάβεις την υπόθεση. Γιατί αν καταφέρεις και μαζέψεις τις σημαντικές στιγμές σε μία ημέρα, σε μία αφήγηση δηλαδή, οι υπόλοιπες, οι αδιάφορες, αυτές που σε ζουν οι άλλοι άνθρωποι και νομίζουν ότι σε ξέρουν, ενώ εσύ δεν είσαι αυτές οι αδιάφορες, οι χιλιάδες, είσαι αυτές οι 5-6 σημαντικές στιγμές. Αυτόματα λοιπόν. Οι αδιάφορες γίνονται πλέον το πεδίο από όπου θα αντλήσεις κι άλλες σημαντικές στιγμές και θα τις συγχρονίσεις με αυτήν την ημέρα. Και αυτή είναι η μέρα που θα διηγείσαι. Η πιο σημαντική μέρα στη ζωή μου λοιπόν ξεκινάει κάθε πρωί που φεύγω από το σπίτι και πάω στο μαιευτήριο να συναντήσω το γιο μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Λίγη ώρα μετά πάω έξω από το παλιό μου σχολείο και προσπαθώ να αποφασίσω αν θα φύγω ή όχι από την Ελλάδα. Αποφασίζω να μείνω και πάω κατευθείαν στην εταιρεία που δουλεύω για να παραιτηθώ και να αρχίσω να κάνω stand-up. Φεύγω με ανάμεικτα συναισθήματα γιατί δεν είμαι σίγουρος αν έχω πάρει τη σωστή απόφαση, αλλά δεν το υπέρανα λίγο ότι πρέπει να πάω σε ένα πάρτι που είναι μια κοπέλα που μου αρέσει να τη ζητήσω να τα φτιάξουμε. Το κάνω, μου λέει ναι, με κάνει χαρούμενο. Μετά από λίγο μου λέει όχι, με κάνει δυστυχισμένο. Και εκεί είναι το σημείο της ημέρας που νιώθω ότι είναι η χειρότερη στιγμή μου. Αλλά προφανώς δεν είναι, γιατί έρχονται πολύ άσχημες στιγμές, απώλειες, αντιξοότητες. Αλλά ό,τι και να γίνει, στο τέλος αυτής της ημέρας ξέρω ότι την επόμενη θα ξυπνήσω και θα πάω ξανά στο μαιευτήριο για να συναντήσω το γιο μου για πρώτη φορά κ.ο.κ. Η ζωή δεν είναι ένα best of από γεγονότα. Προφανώς. Αλλά αν θες να σε καταλάβουν οι άλλοι, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να την αφηγηθείς. Και όσο πιο πολύ την αφηγείσαι, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Και όσο πιο πολύ την αφηγείσαι και καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, τόσο πιο καλά προετοιμάζεσαι για να απαντήσεις στην πιο σημαντική ερώτηση που θα σου τεθεί. Γιατί πάντοτε,
Όσοι και να μείνουν να ακούσουν αυτή την ιστορία, στο τέλος είναι μόνο ένας, ο πιο σημαντικός, αυτός που θα τολμήσει να σε ρωτήσει το ένα και μοναδικό πράγμα που τον ενδιέφερε από την αρχή. Το τραγουδάκι που έπαιζε όμως ποιο είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιγκίνη, ήταν υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιγκίνη. Αυτό ήταν το timing. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Είμαι ο Γιώργος Χατζηπάνου, ευχαριστώ πάρα πολύ. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.